Είμαστε, κάνουμε μια παρέμβαση, τον ευχαριστούμε πολύ τον Περιφερειάρχα. Πήρε τηλέφωνο, επικοινώνησε με τον Υπουργό και περιμένω μια απάντηση αύριο να εφαρμοστεί στις λαϊκές αγορές το 50-50. Ωραία. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε αύριο δεν θα γίνει λαϊκή. Αύριο θα γίνει, Τετάρτη μάλλον θα γίνει με το 50-50. Τι σημαίνει 50-50? Θα πηγαίνει μισή τη μια λαϊκή, μισή την άλλη λαϊκή. Όπως το είχαμε κάνει και το Μάρτιο. Μας ζητήθηκε από τους προέδρους των παραγωγών και των εμπόρων των λαϊκών σύσκεψη έκτακτη στην περιφέρεια απόψε. Προσήλθε ο κύριος Αρναουτάκης και είχαμε τους εκπρόσωπους των φορέων. Επικοινωνήσαμε ως περιφέρεια δια του κυρίου Αρναουτάκη με τον υπουργό τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα διευκρινίσει το νομικό πλαίσιο. Αύριο δεν θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι τώρα νομική κατάσταση και αναμένουμε αύριο την διευκρίνηση της νομικής κατάστασης για προσανατολιζόμενη σε έναρξη των λαϊκών αγορών από Τετάρτη με το ίμιση του δυναμικού όπως λειτουργούσε και το προηγούμενο διάστημα. Είναι εφικτή λύση, διότι δεσμεύτηκε ο κύριος Υπουργός στον κύριο Περιφερειάρχη. Ήταν παρέμβαση προσωπικά του κυρίου Αρναουτάκη αυτό. Υλοποιήσιμη βέβαια υπό τους όρους φυσικά που τάσει ο νόμος και τα μέτρα ασφαλείας που αυστηρά τηρούμε στις λαϊκές αγορές και εποπτεύουμε επίσης ως υπηρεσία. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη για τη βοήθειά του μαζί με τον κύριο Σκουλά, τον Περιφερειάρχη, που χάρη σε αυτόν πιστεύω ότι λύθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Συνόλου στους προέδρους και των παραγωγών και των εμπόρων φρούτων και των βιοτεχνικών κομμάτων πιστεύουμε ότι θα βρεθεί μια λύση και θα είναι ένα σαφές. Κίνηση στο να λειτουργήσει, γιατί είναι πιστεύω άδικο καταρχήν για τους παραγωγούς της Κρήτης η πρωτοβάθμια παραγωγή αυτή τη στιγμή να κλείσουν. Συζητάμε ότι είναι, αλλά επίσης όπως και όλους τους εμπόρους, διότι δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή η λαϊκή να είναι πάντα να ξεκινάει το μοναδικό πρόβλημα.